Καλησπέρα, Zed εδώ από το Beta Master μαζί με τον The Star. Καλησπέρες. Πολύ το φτάνεις, παιδιά. Ναι. Στο δεύτερο επεισοδιάκι εδώ, να σας δείξουμε κάποια πραγματάκια. Και θα ανέβει και στο GameSite την ενδιαφέρα. Ναι, οπότε το link και για το game όπως πάντα και για το site είναι στην περιγραφή. Λοιπόν, και τώρα πήραμε και μια tanks. Μασικά ναι, καινούριου τύπου tanks. Εγώ πήρα Tank Destroyer. Εγώ πήρα το TAF 28, αλλά τώρα θα παίξω με το SU-26. Το οποίο είναι η εξέλιξη αυτού εδώ. Ορίστε το SU-18. Ναι. Το SU-26 είναι το επόμενο. Και πάμε λίγο. Πότε και επίσης να σας πω πως ο Zed πήρε medium tank και μπήκα μαζί του και εγώ δεν έχω medium tank, έχω μόνο light tanks και ήταν ναι, όλοι medium. Δεν θα το επιχειρήσουμε γιατί... medium και... Όχι, ίσως το επιχειρήσουμε, μωρέ, γιατί όχι. Εντάξει, οκ, okay, ναι, στο επόμενο. Και, λοιπόν, Platoon, ready. Ready. Είμαι ready κι εγώ. Wow. Και κάποιοι μας ρώτησαν τα ονόματά μας. Ναι, παιδιά, στο World of Tanks, παιδιά, το βλέπετε. Τα βασικά, βλέπετε, ναι. Τα βλέπετε όντως, τα πιάνε ονόματά μας. Αν θέλετε, ναι. Κάντε μας add. Ωραία, καινούρια πίστα. Και παιδιά, αυτά τα cave, αυτά που βλέπετε πάνω πάνω, τα KV-1S είναι η εξελίξη του TAF-46, άμα το δείτε, και μετά πάει TAF-20, yeah. Ποιο πάει, TAF-26 πάει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω είναι τα πολύ έτσι. Λοιπόν, Tank Destroyers είναι, να σας πω ότι δεν γίνανε 360 μοίρες το κανόνι. Πάει μόνο, όπως βλέπετε, στα αριστερά σας εδώ πέρα. Κάτω αριστερά, αυτές τις δύο ακτίνες είναι στην ουσία το οπτικό πεδίο που έχεις. Το κουβούκλο αυτό. Αλλά άμα σε πετύχει είναι πολύ δυνατό. Ναι, αυτό είναι το καλό. Βασικά είναι πιο πολύ για άμυνα, ρε παιδί μου. Ναι, και αυτή τη στιγμή είναι τόσο αργό γιατί τώρα το πήραμε όπως είπαμε. Και αυτός πάει ανάποδα. Όχι, έτσι πάει, ναι. Κοιτάει πίσω. Α, παιδιά, αυτό είναι το KVS-1. Όπως βλέπετε, οι τρεις ρίγες πάνω στο ρόμβο είναι ότι είναι heavy tanks και βλέπετε τα κανόνια καμία σχέση με τα δικά μας. Εμείς είμαστε. Ναι, τίποτα μπροστά τους. Μόλις φτάσουμε εκεί, μόλις φτάσουμε, ο Zed που είναι. Να ο Zed με το mini, εκεί πέρα το... Ναι, αυτό είναι το τεράστιο tank. Ναι. Που έρχομαι φόρα για να χτυπήσω το... Ναι, και εγώ πιάνω την απίστευτη ταχύτητα των... Τελική ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων την ώρα. Θα τους δείξουμε μετά, ρε, αυτό με τα scouts, ρε, που είναι γρήγορα. Α, ναι, να πάει. Που είναι κάτι σαν scout, στην ουσία light tanks είναι, απλά είναι πολύ γρήγορα. Έλα, το πετύχω. Το πέτυχα, ωραία. Ουχ. Έλα, δεν τους βλέπω όμως από εδώ εγώ. Ναι, εσύ δεν τους βλέπεις γιατί, ναι. Τι έχει, έχει τέτοιο. Έχει... Φίλε, είναι 56 damage του κάνω, δηλαδή. Πω, Παναγία. Αυτά τα heavy. Τα heavy δεν νιώθουν. Ήταν σε ένα game που παίζαμε πιο πριν, παιδιά, πριν αρχίσουμε την εγγραφή. Που είχε, όπως έχει σαν και 840, 800... Ναι, και αυτό εδώ τώρα που βαράω έχει 810. 810. Κάνω ό,τι βαλάει, πρέπει να χαλάσω όλες τις φέρες. Τις οβίδες και τις κατάω. Α, το βλέπω. Α, το φάγα. Το φάγα. Και παιδιά, αυτά τα KV, τα... Α, έσκασε ένα δίπλα μου! Α, βοήθεια! Ναι, ένα Tank Destroyer δεξιά μας. Άμα το βαρέ. Α, με έφαγε, ωραία. Ανέμορφα. Πού είσαι αυτός ο τυπάς, μωρέ. Ναι, είναι κάποια που... Παιδιά, να σας δώσω μια συμβουλή πως πρέπει να δείτε λίγο στην αρχή με τι ακριβώς είδους tank θέλετε να παίξετε, με... Ναι, μου έχει πολλά, ας πούμε, έχει αυτό που είπε ο Γιάννης πριν. Το Tank Destroyer, έχει, αυτά τα τετράγωνα που έχει και ο Zed είναι ότι είναι self-propelled guns, έτσι λέγω τελικά, δεν είναι όλμη. Ουσιαστικά είναι σαν sniper, βλέπετε, σαν, ναι. Βλέπετε το πεδίο από πάνω και, ναι, βασικά πάρε ένα στην επόμενη μάχη έτσι να το δουν τα παιδιά. Ναι, θα πάρω ένα να το δουν τα παιδιά, ναι. Αυτά λέγονται self-propelled guns. Gun, μάλλον. Τα οποία είναι πολύ ρε παιδιά δυνατά, πρέπει να εξοικειωθείς. Αν σ' αρέσει αυτός ο τύπος παιχνιδιού. Κάτσε όχι, να βρω κανένα heavy tank. Γαλλικό είναι αυτό. Πώς φαίνονται τα γαλλικά. Αμερικάνικα. Άλλο... Να, αυτό είναι το Σοβιετικής Ένωσης και καλά. Το tank είναι το K... Ας πω... Το... Ναι, KV-1S. Παιδιά είναι πολύ... Κοιτάξτε εδώ
κανόνι, τι να πούμε, το κανόνι είναι ίσο με το τάγκ, δεν είναι. Κοίτα εδώ να δεις. Ωχ, Παναγία μου, δεν βοηθάνε, πάω να φύγω. Πού είσαι? Όλοι έχουν πάει μπροστά και... Είναι... Αλλά δεν νιώθουνε τα παλικάρια. Defend the base. Είναι... Δεν νιώθουν. Είναι ένας πίσω από το λόφο, ναι, δύο ώρα από σένα. Το πέτυχα, αλλά του κάνω πάλι μείον 73. Τι να κάνω. Αυτό το μείον 73 δεν είναι το damage που κάνει, είναι το... Το penetration. Το penetration είναι. Και φυσικά μπορεί να πιάσει και critical, νομίζω, πιάνει. Στο worst standard ναι, ναι, από ό,τι ναι, έχω ναι, δει, ρε, πιάνει. Τι θέλω να πω. Α, ναι, και αυτός λογικά θα έχει 800 κάτι ζωή, λογικά. Ναι, για ακόμη μια φορά. Ωραία, έχει ανέβει ένας άλλος εκεί. Έλα, Σάκη. Τι μας κάνεις, ζήλη. Εγώ μας έκανα μια. Οπα, οπα, οπα. Ναι, το βλέπεις. Είναι 9 η ώρα. Α, δίπλα του έσκασε. Ούψ, έρχεται σε μένα. Ναι, έρχεται, ναι. Όχι απλά έρχεται σε ένα καρφωτός, έρχεται σε σένα. Ναι, καλά, δεν σώζεις, έρχεται και ο άλλος από πάνω. Πόσο πέ... Όλοι. 3 ώρα από σένα, 4 ώρα από σένα, 5 ώρα από σένα. Ήθελα να ρίξω μία, ρε φίλε. Έλα, εντάξει. Πάμε, back to garage. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Παιδιά, αυτό μόλις τελειώσει η μάχη, θα... Στο tank, ρε παιδί μου, πει στο garage, θα πάρετε τα XP, ναι, τα λεφτά πάντα. Και τώρα τι να παίξω, με SU. Με SU θα παίξω. Αλλά είναι πόπο, αυτό δεν το έχω κάνει, παιδιά, reset, δεν το έχω κάνει τίποτα σοβαρά. Με SU, ε. Α, βλέπετε τα ονόματα όμως εδώ πέρα, παιδιά. Θα παίξω εγώ μετά 46. Πόπο, δεν έχω και να κάνω και reset κιόλας. Α, έχω 572. Λέγε, ρε, θηδίου. Λέγε. Λέγε, ρε, θηδίου. Εντάξει, δεν έχω κάνει. Τι να πω, φούλα να βαθμίσω εγώ. Ναι, ωραία, τον πήρα και αυτό το radio. Από ό,τι έχω καταλάβει, το radio, παιδιά, πρέπει να είναι για την εμβέλεια που μπορεί να βλέπει του. Ναι. Να ελέγχει του εχθρού, ρε, παιδί μου. Έτσι, πόσο εύκολα κιόλα και σε πόση μεγάλη απόσταση καταλαβαίνει του εχθρού. Ναι. Μετά αυτά εδώ θα παίξουμε αυτό εδώ για να δείτε πόσο γρήγορα είναι. Αλλά είναι αδύναμο. Όταν λέμε αδύναμο, αδύναμο όμω. Μπείτε όμω. Μπείτε αδύναμο. Πιο πολύ αναγνωριστικά είναι, ρε, παιδί μου. Έτσι, σαν ναι, ανιχνευτέ πιο πολύ. Οπότε είμαι radio. Ready, ready κι εγώ. Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα. Τώρα να πάρω το άλλο. Δεν ξέρω, θα μπούμε με τέρατα. Καλά, πάρω στο επόμενο. Πάρε στο επόμενο, αλλά πάρω τα 46. Μετά τους δείξω το σκάουτ. Ναι, τους δείξω ναι, πρώτα... ναι, όχι, ναι, όχι, εσύ, θα τους δείξω πρώτα το σκάουτ και μετά. Αλλά άμα μπεις με τέρας και μπούω με το γρήγορο ρεφίλ το light tank, θα με... Τι, ένα hit θα φύγω. Τι, ούτε ένα να σε τσουγκρίσουν απλώς. Να πάρω φορά και να έρθουμε, ναι. Παιδιά, θα δείτε, είναι απίστευτο βασικά το πώς βλέπει αυτό το tank. Είναι ωραίο. Γιατί είμαι μόνος μου! Ωραία! Γιατί είμαι μόνος μου εγώ! Και κοίτα που είναι οι άλλοι. Ο Forever Alone, ξέρω. Πραγματικά. Παιδιά, λοιπόν. Με γούστα. Κοιτάξτε πώς βλέπει αυτό το tank. Απίστευτο. Και αυτό που βλέπετε ότι κλείνει ο κύκλος είναι στην ουσία ό,τι και στα. Συγγνώμη. Έλα στα ίσια σου, Γιάννη. Είναι ό,τι τα κανονικά. Το άλλο πώς ρίχνει έτσι. Πω πω, παιδιά, αυτές οι αλλεργίες. Νεράκι. Ανοιξιάτικα. Δεν έχω νεράκι. Το μόνο που έχω μαζί μου είναι καφέ. Με καφέ έχω μαζί μου. Ω, καφέ. Σούπα. Α, κρύος καφές. Πικρός. Εντάξει, τον έχω 3 μέρες τώρα. Δεν μπορώ με τι. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Με τις αλλεργίες σοβαρά. Πού, πήγανε. Καλά, εκεί που είμαι εγώ τώρα μέχρι να έρθω θα περάσουν. Έλα, σκίσαμε εδώ. Το αλλάξαμε τα πετρέλαια. Εμείς πάμε για τη βάση. Και θα κάτσω εδώ πέρα, φίλε, να αποζητεύω τη βάση, φίλε. Ω, ναι. Οπ, οχ. Ούψ, δεν είμαι καλά εδώ. Τουφ.
λοιπόν. Θα δείτε λίγο και το βιλνεκές που μπορεί να φτάσει αυτό. Θα δείτε η πράσινη γραμμούλα θα αρχίσει να γίνεται γκρίζα και κόκκινη μετά. Και φυσικά... μπορώ να τον πετύχω τώρα όμως. Έλα... αχ, τον έχασα το ραντάρ. Πού είναι μωρέ, βρείτε τον. Μα κάνει και zoom, θέλετε. Ναι, κάνει με τη ροδέλα zoom. Ούψ, ναι. Γεια σας. Με κλαίνε. Έσκασε πολύ μακριά. Α, πάει να μας... όχι ρε γάμο, το πάει να μας πλαγικοποιήσει. Γιάννη, μην εκεί που είσαι, γιατί μην πας άλλο μπροστά. Το θέμα είναι ότι θα μας έρχεται το πλάγι αυτός εδώ. Απλώς είσαι πολύ μπροστά γι' αυτό. Με αυτά βασικά κάθεσαι πίσω και βαράς. Ω, πάρτα 2-18 damage! Δεν σε χαλάσε. Δεν σε χαλάσε. Σαν και έφυγες. Βγήκες. Όχι ρε φίλε. Με φάγανε. Σοβαρά τώρα. Ναι. Με κλαίνε σου λέω. Πώς ακούγεται έτσι αυτό ρε, σαν τραχτέρνο. Κοίτα το damage. Έλα. Εμένα δεν έχουν δει ακόμα. Εδώ μεταξύ. Ναι, ας πούμε αν κάθεσαι σε thumbs όπως κάθεται εδώ ο Dishark, είναι πιο δύσκολο ρε παιδιά να σε δουν. Αμάν. Ναι, είναι λίγο δίπλα σου, μην κουνηθείς. Μην ανασάνεις. Τι να μην ανασάνω. Είναι κι άλλος εκεί πέρα. Έλα, μπροστά. Ούψ. Στρίψε. Δεν με έχουν δει. Όχι, με έχουν δει. Έλα. Όχι. Όχι, μη. Λάτε, ρε. Όχι, ρε. Ωραία, φίλε, και δύο έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, θα γίνει αυτή τη μάχη. Πάω back του γκαράζ εγώ. Ναι, κι εγώ. Παιδιά, όπως είπα, στην αρχή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τέλος, πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε μετά το 46. Λοιπόν, παρέσει το. Τώρα... λοιπόν, τώρα θα πάρω εγώ το τέρας, εντάξει. Το τέρας. Εντάξει, ψιλοτερατάκι είναι. Εγώ είμαι ready. Ready είσαι. Ωραία. Φύγαμε. Αχ, παιδιά. Και θα δούμε μετά να δούμε το αποτέλεσμα της μάχης. Να πάρετε μια ιδέα έτσι για το... βασικά πρέπει να καταλήξετε από την αρχή... τι θέλετε. Τι θέλετε, ας πούμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Να ξεκλειδώσετε τα επόμενα tanks. Και επίσης είναι δύσκολο, ξέρετε τι δύσκολο. Πιο πολύ, να ανεβάζεις παράλληλα πολλά tanks. Ναι, και αυτό. Δηλαδή πρέπει να καείται, ας πούμε. Να, παιδιά, όπως βλέπετε... α, όχι, τώρα είναι πιο normal, ρε. Ναι. Δεν είναι πολλά, μέχρι medium tank υπάρχουν. Ωραία, και, μεσί... ναι. Και υπάρχουν πολλοί pre-mage. Όπως βλέπετε, εμείς είμαστε πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα, τρίτη ομάδα, που είναι pre-mage. Ναι, είχαμε μπει ας πούμε ένα game, ήμουν εγώ με αυτό. Ήμουν το μόνο light tank που υπήρχε στο δουλειό. Ναι, ήταν το μόνο light tank. Κοίτα πως είναι το γαλλικό, ρε. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Σφάξτε το. Before it laid eggs. Κοιτάξτε, είναι tank αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι tank, αυτό είναι από ταινία φαντασίας του 70, να πούμε, για στιμόπλιο. Πραγματικά, ο σχεδιασμός είναι... άστα να πάνε. Τα γερμανικά, τα ρώσικα, τα αμερικάνικα είναι πιο τούμπα, εντάξει. Δεν φαίνονται, τάνε. Επίσης και τα αγγλικά είναι λίγο ψηλό. Και τα αγγλικά έτσι βλέπονται. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Τα κινέζικα και τα γαλλικά και τα. Ποια άλλα είναι. Όχι, αυτά είναι νομίζω είναι. Το μόνο γαλλικό που είναι ωραίο είναι αυτό που είχαμε δει την άλλη φορά. Ένα μπροστά μας. Ναι, αλλά είναι όλοι εδώ. Ένα 300 θα δω. Είναι όλοι εδώ. Εντάξει, δεν νιώθω τίποτα αυτός εδώ. Άμα. Όπα, 153, penetration, πάρτα. Πίσω μου ρε, κάνε πίσω. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Πω, με έκλεισε. Πω, το γίδι. Μπροστά μας. Είσαι μόνος, ε. Τι είμαι μόνος. Σοβαρά τώρα. Οι άλλοι έχουν κάνει όλοι όψη. Ούψ, και ένα tank destroyer. Σε κλαίνε. Ρε άντε, γιόλο! Ωραίος, Γιούρια! Γιόλο! Όχι, μη!
το νερό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχω 0-3, πνίγονται οι πιλότοι που τους έδειξε ο κακούργος. Α, σε αυτό ναι, ήθελα να το προσθέσω, σε αυτό το patch. Βασικά, ναι, σε αυτά τα patch έχουν κάνει τη δυνατότητα να πηγαίνεις παντού με το tanks, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου δίνει το ελεύθερο να πέσει και στον κρεμό. Ναι. Ενώ παλιά δεν ήταν αυτό. Παλιά δεν μπορείς να κατέβεις στο λοφό ή να πέσει από αυτό το βουνό που βλέπω τώρα. Και επίσης παλιά δεν μπορείς να καταστρέψεις τα κτίρια όταν πέναγες από πάνω του τρατάν. Τώρα όμως θα κάνεις τα πάντα. Και με οβίδες δεν μπορείς. Ήταν λίγο πιο. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω ότι πάει καλά αυτό το game. Οπότε θα πάμε back to garage. Θα έχουμε κάψει όλους έτσι. Δεν έχω αφήσει. Κάτσε να μην νικήσουμε κανένα. Defeat. Defeat το ένα. Έλα μου ρε. Defeat. Εντάξει μωρέ, συμβαίνουν αυτά τώρα. Ναι, εντάξει, σιγά. Λέω να αλλάξω κανονάκι και να πάρω. Να πάω με τον BT2. Θα πάω με τον BT2. Με το F46 θα πάω, αλλά λέω να αλλάξω. Όχι, ρε, πήγαινε με το Medium. Να, με το F46 θα πας. Είναι ακόμα στη μάχη, ρε. Α, ζωστό. Εγώ πάω με το τέτοιο. Με το. Κανόνι τώρα. Με το Light Tank, το BT2. Το οποίο, παιδιά, είναι πολύ γρήγορο, αλλά είναι αδύναμο. Και έχει ένα κανονάκι τόσο εδώ, αυτόματο, το οποίο κάνει 12 damage, βέβαια, κιόλα. Κάτσε να πάρω ένα, το gun, 5. Ήρθε ο Τζάιτσεφ. Έχω τον ξαδερφό του Τζάιτσεφ, ρε, του Βασίλη. Ναι, τι. Μέσα στο πιλωτήριο. Οδηγός είναι, Βασίλη Τζάιτσεφ. Α, όχι, όχι, με το κανόνι αυτός. Πυροβολητής. Βασίλη Τζάιτσεφ. Επίσης να δείξεις, τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ πάκριβος. Όχι, δεν θέλω να δείξεις τίποτα. Ότι έχεις κανονικά πλήρωμα, ρε. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να πάρεις άπειρους, ας πούμε, χειριστές και τέτοια. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό, έχεις μπάραξ στην ουσία. Έχεις μπάραξ, ναι, τα οποία μπορεί να τους απολύσεις τους άλλους ή να... Και, ναι, και όταν κάνεις το κάνεις elite ένα tank, μπορείς να... Ή να εξελίξεις το προσωπικό ή ναι, να παίρνεις περισσότερο XP ή κάτι τέτοιο. Εσύ μόνος, ναι, γιατί στην ουσία άμα το βάζεις στο lead tank και βάζεις να πηγαίνει το experience που παίρνεις, το reset point, το πούμε έτσι, στο πλήρωμα, μοιράζεται και παίρνεις πολύ λίγο, ρε παιδάκι μου, για XP. Ναι, ουσιαστικά γίνεται πιο τούμπανο το tank σου, ρε παιδί. Τι είναι αυτό εδώ, Πέτρος. Άλλαξα. Πέτρο, άμα μας βλέπεις. Γαμώ, το έπρεπε. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο κοπίδια θα πάω τώρα. Α, είναι και κατηφορά. 200.000. Όχι, έχω πιάσει. Κοίτα εδώ. Πάμε, ράς τη βάση τους. Πάμε, ράς τη βάση τους, κουσάκι. Έλα, κουνήσου. I don't understand you. Έλα, εγώ το κατάλαβα. Τι έγραψε. Ξέρω. Και ABS, παιδιά, έχει αυτό το tank. Τον πέρασα. 6 αερόσακους. ABS, CCB, CQB. Σε αυτούς να απλακώνονται, ρε. Πάμε να πάρουμε τη βάση και να το λήξουμε. Θα την πάρουμε τη βάση και να το λήξουμε. Περνάω, coming through. Πάμε. Κύκλους, Άκη, κύκλους. Μη μένεις ακίνητος. Ω, μπροστά μας είναι ένας. Όσοι με επιτρακάρουν, μαλάκα. Μη μέσα κίνητος. Εκεί, Γιάννη, πρόσεχε. Γύρνα. Μείνε πίσω από το κτίριο, ρε μαλάκα. Σωστό. Κουνήσου, μπράβο, σακί. Πάμε. Μπορούμε. Α, με χτύπησε. Α, και εμένα με χτύπησε. Γαμώτο, κι άμα σε χτυπάνε, μηδενίζεται, ρε γαμώτο. Έλα, κάτσε πίσω από το κτίριο. Ο κάβρος, ρε φίλε. Ωραία τακτική, θα μου αρέσει. Όπου να είναι πετυχαίνω, έτσι. Track hit, όχι, πίσω.
Γιατί μηδενίζεται, μωρέ. Γιατί μας βαράνε, ρε. Προσπαθούν να μην σε βαράνε. Έλα, ρας βάση. Το φάγαμε, ρε θύριο. Πάμε, μωρέ. Όχι, βάζει εσένα. Ναι, καταλάβω, sorry. Δεν πέρα, δεν πέρα. Έκανε κι εγώ μαλακιά, πήγα μπροστά. Έλα, στο 61 είμαστε. Κρατήστε τα αγόρια. Πάμε, ρε. Δεν μηδενίζεται ολόκληρο, ρε. Α, με πέτυχε άλλος μπροστά, εκεί. Άμα, 31. Όχι, είναι εκεί πέρα, ναι, όντως. Τον φάγαμε. Μπράβο. Ναι. Έλα, επισκε... Μη με φάσει από πίσω μου. Σε σκίζω. Εγώ πετυχαίνω που να είναι, έτσι, δεν βαράω. Έλα, μωρέ, ποιος με πέτυχε τώρα. Κάνα SU. Μάλλον. Κάνε ping, μια σκίση ακίνητος, κάνε ping εδώ στη βάση να έρθουνε. Θα με πετύχεις. Άστο μεγάλε, έχω παίξει το Tokyo Drift. Έχω παίξει λίγο, καλά. Εγώ παίξω με το Speed. Έλουμπα και το Death Race χθες. Έλα, δεν κάνω τίποτα άλλο, μπρος πίσω κάνω εγώ. Αν είναι άλλα πίσω, ρε. Τι κάνει αυτός, μωρέ, φύγε. Τι κάνει, Racing εδώ πάρω, πλάκας, τι μου κάνει. Είσαι και φταίς, αγόρι μου. Δεν σε βλέπει καν, ρε. Εντάξει, ίσως να μην είναι και τόσο αποδοτικό άμα δεν φάμε τους άλλους, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις τι, ότι άμα μας βαράνε συνέχεια δεν πρόκειται αυτό να αυξηθεί. Βλέπεις, μειώνεται κατά 2 σε κάθε hit. Και όσο μένουμε λιγότεροι... αυτό πόνεσε. Αυτό πόνεσε και πόνεσε και για τη βάση. Χάσαμε πάρα πολύ. Ναι, είναι μάλλον λόγω του ντάμος μας κάνουνε. Με φάγανε. Αχ. Έλαγα, κοίτα ρε φίλε, κοίτα και κάθε λάθος και θα... Ωραία μάλα. Κοίτα το ζώο, μωρέ. Άμα είσαι και ζώο, εντάξει, θα δει. Πάει και κόφηκε σαν... Λοιπόν, πάμε άλλο. Δεν προλαβαίνουμε, σαν και έχουμε φτάσει στο όριο περίπου. Τι άλλο ήταν να δείξουμε. Όριο χρόνου. Δεν έλα, δεν πρόλαβα. Μπαμπά! Είναι 22 λεπτά, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάει πολύ. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν καταφέραμε να πονικήσουμε κάτι σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που θέλω να δείξουμε είναι. Τα τάγκ, όπως πάντα. Έτσι. Δεν θέλουμε να νικήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε και μία μάχη. Ναι. Πρέπει δηλαδή. Θέλω να παίξουμε το top 46 όμως. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε. Α, είναι 23 λεπτά, δεν θα ξαναπολάβουμε. Έλα μωρά, γιατί, εντάξει. Θες, πάμε ξέρω. Έλα, πάμε. Πάμε, μας υποστείτε λίγο ακόμα. Πού είναι το ready και εδώ. Όχι, είναι να πάρω, περίμενε, sorry, θα πάρω το SG. Πάμε. Αϊσάκι. Έλα, δώσε μια ωραία πίστα, τι είναι αυτό. Ελ Χαλούφ. Άκου, ωραία. Δεν έχω κλείσει τους τα music για λόγω copyrights. Κρίμα. Το music το έχω κλείσει από τη μοστα κιός. Παιδιά, αν μπορούμε να ζήξουμε κι άλλα τάγκα όσο μπορούμε, απλά αυτό συμβουλή μας είναι να καταλήξετε κάπου και να κάνετε εσείς. Ναι, σε ένα είδος. Γιατί όπως βλέπετε εμείς έχουμε λίγο κάνει αχταρμά αυτή τη στιγμή. Για να στα δείξουμε όλα, ναι, και δεν γίνεται. Και καλά, ρε, μην φανεί ότι είμαστε μπάτες, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Όχι, μωρέ, σιγά. Τι κάνω τώρα, πάλι το ίδιο σάκι. Κύκλους. Βλέπω κύκλους. Και πώς πάνε οι κύκλοι, έτσι. Περίμενε. Παιδιά, σιγά, μαλάκες! Σκοτωθήκ, 50. Με ξεκολλιάσαν. Ναι. Α, πήρες εσύ. Ναι. Τι ήθελα να πω, ότι βάλετε στο YouTube, παιδιά, το βιντεάκι το βλέπω κύκλους, σοβαρά. Στα ελληνικά, βλέπω κύκλους. Ναι, όντως, γράψεις το search, βλέπω και κύκλους. Μετράει άσχημα το βλέπω κύκλους. Μπροστά σου. Πίσω σου.
Οχ, δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι. Σάκη, εσύ κάνει τη φέντη τη βάση. Εγώ θα πάω μπροστά με τα παιδιά. Εδώ με τα παλικάρια. Η κόκκινη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, στα περισσότερα FPS είναι η. Τα Massive Online, μάλλον είναι η. Το όριο της βάσης. Ναι. Τώρα εγώ θα κάτσω πίσω. Γιατί κοντά στη σημαία. Οπ, κάποιοι παίρνουν τη βάση. Πιάνω τη σημαία τώρα. Ωραία και αυτά. Έλα ρε γάμο του, κοίτα δίπλα του. Α! Καλύψτε με ρευλάκες! Όχι, 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 δεν πας καλά από εκεί, δεν πας καλά από εκεί. Έχω δύο τρύπες πάνω στο κελιφός μου. Όχι, δεν πας καλά από εκεί, γιατί πας καλά. Θέλω να τους κόψω να μην το πάρουν, ο άλλος που έχει ανέβει ρε μαλάκα. Ρε, είναι μέσα στο τέτοιο άλλο. Ω, 308 τον τζοκόλιο. Μπράβο ρε Σάκη, τον έχω, τον έχω, άμα δεν με φάει κανένας τον έχω. Έλα, τον έχω κι εγώ βασικά. Α, με φάγανε. Ναι, πάρτα. Γιατί δεν τρέχουνε λίγο. Α, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Τον έφαγα, τον έφαγα. Μπράβο, 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 μπράβο. Τον είδα, yeah, τον έτσι είναι. Έφαγα. Σε αυτό τα παιχνίδια... Εγώ είμαι στο ήττα 2, ξέρω εγώ. Παιδιά, σε αυτό τα παιχνίδια πρέπει να παίξετε λίγο γιόλο. Γιόλο. Θυσιάστηκα για την ομάδα εγώ τώρα. Εντάξει. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα κάτω στα σχόλια. Ότι που πάτε ότι έκανα βλακεία τώρα. Για την ομάδα σου θυσιάστηκα εγώ. Γιατί κάνεις κύκλους και τα λοιπά, ναι. Ναι, γιατί εγώ βλέπω κύκλους γενικότερα. Σοβαρά βάλετε στο YouTube να το δείτε αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί κάνουν οι κύκλοι. Πώς πάνε οι κύκλοι, έτσι. Έτσι. Έτω πάλι κάτι. Ωραία. Capture base, ναι, θα πάρει πολύ ώρα από ό,τι φαίνεται. Α, έχουμε φάει 6-4 άτομα, λέγε. 6 άτομα. Τι είναι αυτό εδώ, έχει 3-7 κανόνια πάνω του να πούμε αυτό το πράγμα. 3 κανόνια, σοβαρά Σάκη. Οι άλλοι γιατί έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Α, θέλουν τώρα εκπλήξε, μάλιστα. Παιδιά, σε αυτό το τάγκ που βλέπετε δεν λειτουργούν όλα τα κανόνια. Είναι τάγκ destroyer και μόνο αυτό που κουνιέται λειτουργεί. Τα άλλα είναι για εφέ. Αν και για μένα θα έπρεπε να λειτουργούσαν όλα τα κανόνια. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο, όχι. Πώς θα το κάνεις όμως. Α, μπεις με 1-2-3, άμα βάζεις επιλογές πάνω σε κουμπιά να αλλάζεις κανόνες, θα ήταν πολύ επικό αυτό, ναι. Θα ήταν. Πώς πάει ο Σάκη. Δεν ξέρω, εδώ τώρα τους βλέπω πάνω. Α, να τους έλεγα. Πρέπει να φας τον, αυτοί που είναι κοντά στη βάση τους εχθρούς για να μην φάνε τους δικούς μας. Για να μπορούν να το πάρουν αυτό, πιο γρήγορα. Αυτό κάνω εδώ τώρα με το... Αυτός ο Σίρβεντελ, ο DCH και είναι ένας... Που έσκασε τώρα, κοίτα που έσκασε πραγματικά. Από τη... στο V3 είναι αυτός. Και είναι πάνω στο λόφο. Για κάνε πέιν. Δεν μπορώ να το δεις. Στο V3 είναι. Α, οκ. Είναι ο Μπαλ. BBC λέγεται. Τον φτάνω, δεν τον φτάνω. Κάτσε αν φάω αυτόν εδώ να του. Φάει τον, ναι, το Seven Tail. Δεν προχωράνε και δική μου, ρε. Είστε tank destroyer και ένα tank, ξέρω εγώ, ένα light ωραία, tank. Τον φάγαμε, τον φάγαμε, τον φάγαμε. Με 21 HP, ωραία, GG, 2 μήναν, έλα, το πήραμε αυτό, παιδιά, το πήραμε. Παιδιά, θα έχουμε victory, εντάξει, παιδιά. Take the base. Τι λέω, αφού δεν μπορώ να... Γράψε take the base, και ξεκίνα και εσύ σιγά σιγά προς τα εκεί. Πάω κι εγώ, αλλά... Τον έφαγε. Γιατί πα... Να, τον τώρα έφαγε εδώ πέρα, destroyer. Ας πούμε, εδώ, παλιά δεν μπορούσε να ανέβεις. Εδώ που είχα ανέβει εγώ. Είδατε παιδιά ότι η θυσία μου άξιζε. Πού είσαι ρε που είσαι ανέβει, κάτσε εδώ. Κάτσε τώρα κατεβαίνω. Να είσαι εδώ είσαι. Είδατε παιδιά που η θυσία μου μέτραγε. Ναι, το είδατε παιδιά. Το είδατε. Το είδατε. Εντάξει. Ξέρεις πόσους σώσαμε εκείνη τη μέρα. Πω πω, εδώ πάρε. Πόσα πτώματα βλέπω. Γιατί είμαι κι εγώ κάπου εκεί πέρα. Έλα κάπου. Εσύ μπροστά στις μάχες ρε. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε μέσα στο κύκλο κι εσύ. Πάω, πάω. Παναγιά μου αυτή. Μπορώ άλλο. Γκαν γκαν.
Κάτι πρέπει να κάνουμε τις αλλεργίες. Έχω πιάσει 33 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι, τελείωνε, γιατί έχω πιάσει εγώ 1,9 GB όμως, να δω τι θα κάνω. Ωχ, Θεέ μου. Παιδιά, σοβαρά, το upload στην Ελλάδα είναι γελίο. Είναι απλά γελίο. Είναι απλά, θέλω 10 μέρες. Ναι, το ότι ανεβάζεις 3 Mbps το λεπτό. Όχι, το δευτερόλεπτο είναι. Ξέρω εγώ πόσο. Όχι, 100 MB το. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ξέρω εγώ πόσο είναι. Όσο και να είναι, θα φίλε θα. Α, κοιτά, είμαι δίπλα σου. Ναι, ρε, χαρικές. Είμαι δίπλα σου. Πάρε τους άντρες μου και φύγε. Έλα, μάγκες, ανεβείτε. Ναι ρε φίλε, αυτά είναι. Ναι, victory, ναι γάμο, το ναι. Αφήνουμε τα τελευταία, αφήνουμε τα τελευταία για εσάς παιδιά, είδατε. Οι επικές μάχες που γίνονται. Στο World of Tanks, έτσι, έτσι να πέσει το παραδάκι, έτσι, έτσι για τη θυσία μου. Εντάξει, θυσίασα το πλήρωμά μου και το τάγμα, αλλά δεν συμβαίνει, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το World of Tanks, ώρα να κλείνουμε. Το δεύτερο επεισοδιάκι. Να το δείτε και στο gamesite.gr. Ναι. Περιγράψτε το description. Όσοι που μας ρωτήσατε έτσι για τα ονόματά μας, τα βλέπετε. Διονύση 144, ο Τζόνις εκεί είναι ο Devastator, GR τέλος πάντων. Μπορείς να είναι τα παλιά μας nickname αυτά. Και, ναι, είναι να, ναι, οπότε... Αυτά πάνω κάτω. Τα λοιπά, ναι. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδες. Γεια σας. Γεια σας.